Σας καλωσορίζουμε όλους και όλες σε μια εκπομπή που θέλει πάντοτε να διαδίδει τις πολύ καλές ειδήσεις που έρχονται από το χώρο της επιστήμης, που σε συνεργασία πάντα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας μπορεί να κάνει ό,τι καλύτερο για την ποιότητα της ζωής μας. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς πώς είστε. Εγώ θα σας πω ότι τα νεύρα μου είναι αδιανόητα, διότι κάθε μέρα συγκρουόμαστε με το παράλογο. Εκεί που νομίζαμε ότι κάπως τα έχουμε κάνει, τα είχαμε πάει περίφημα με το θέμα του κορονοϊού. Το τριήμερο που πέρασε, ξέρετε τι έχει γίνει, ξέρετε πόσο ένας ήταν πάνω στον άλλον, ότι άλλοι φοράνε μάσκα, άλλοι δεν φοράνε μάσκα. Έχουμε λοιπόν εξελίξεις στο θέμα του COVID-19 και όπως πάντα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και τον κόσμο για να καταγράφουμε τις τελευταίες εξελίξεις πάνω στο θέμα. Σήμερα λοιπόν και πριν σας παρουσιάσω τον πρώτο διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα που φιλοξενούμε, θα δώσω το λόγο στη Σοφία την Έτα, καθώς ένα διεθνές συνέδριο είναι σε εξέλιξη και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μάθετε τα νεότερα και το συνέδριο αφορά το COVID. Σωστά το λέω, Σοφία μου? Ναι, βεβαίως είναι ένα διεθνές συνέδριο στο οποίο προεδρεύει ο καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο κύριος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, που έχουμε ξαναφιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Σήμερα τελείωσε η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, συνεχίζεται και αύριο, είναι τριήμερο. Οπότε ο κύριος Γεροτζιάφας θα μας πει έτσι όλα και τα τελευταία νέα γύρω από το θέμα. Πολύ σημαντικές εξελίξεις. Αλλάζει τελευταία επιστημονική γνώση. Πολύ σημαντικές εξελίξεις, Σοφία. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, θα ήθελα, επειδή εσείς το ζητήσατε και επειδή το θέμα που σας παρουσιάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιούργησε πολύ έντονο το ενδιαφέρον σας. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει ένα θαυμάσιο εργαλείο στους επιστήμονες να μπορούν να λειτουργήσουν για την καλύτερη ποιότητα της ζωής μας. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό χειρουργό, τον κύριο Διαμαντή Θωμά, να τον καλωσορίσω. Είναι διευθυντής χειρουργικής στο Metropolitan Hospital. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κύριε Θωμά, γιατί θα μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα καταπληκτικά τα οποία εφαρμόζεται στο Metropolitan και θέλω να πω εδώ ότι το νοσοκομείο στο οποίο αναφερόμαστε είναι στην Ελλάδα ένα από τα καλύτερα ιατρικά κέντρα στο κομμάτι της ρομποτικής χειρουργικής. Σωστά το λέω, κύριε Θωμά? Ακριβώς, έχετε δίκιο. Είναι το νούμερο ένα ρομποτικό κέντρο στη ρομποτική χειρουργική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Εγώ θέλω να σας δώσω, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής για ό,τι απορία έχετε. Θα σας απαντήσουν οι συνεργάτες για να έρθετε σε επαφή με τους επιστήμονες ή να σας λύσουμε εμείς αν μπορούμε τις απορίες. Είναι το 210-34-52-920. Τα στοιχεία επικοινωνίας για το email μας είναι bhappy.bhappy@yahoo.com. Και αμέσως θα ξεκινήσω με τον κύριο Θωμά, ο οποίος είναι και διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μέλος του Κολεγίου των Αμερικάνων Χειρουργών και θα ξεκινήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει παιδέψει πάρα πολύ κόσμο και το οποίο είναι ύπουλο. Αναφέρομαι στην αντιμετώπιση της σκύλης. Το θέμα όταν το προσεγγίσαμε με συνάδελφό σας δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον στους τηλεθεατές, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος μας είναι περιορισμένος. Πάντα. Και πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ακριβώς. Και όλων των ηλικιών σχεδόν, έτσι, κύριε. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι το πιο συνηθισμένο χειρουργείο παγκοσμίως. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Αποτελεί την πιο συχνή χειρουργική επέμβαση. Σκεφτείτε ότι στον κόσμο είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια ετησίως τα χειρουργεία για την αποκατάσταση της κύλης, οποιαδήποτε κύλης του κοιλιακού τυχώματος. Άρα, ίσως γι' αυτό είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό έδειξε και αυτό το ενδιαφέρον, άλλωστε. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς να καλύπτουμε τις απορίες και τις ανάγκες του κόσμου, έτσι ώστε, επειδή η τηλεόραση παραμένει ένα λαϊκό μέσο, να το φέρουμε κοντά στην πληροφορία. Πείτε μας λοιπόν, γιατί υπάρχει και οπτικό υλικό, το οποίο το έχουν οι συνεργάτες στο control και μπορούν να δούμε, έτσι είναι νομίζω, Βασίλη, μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς
εκδηλώνεται η κύλη. Και πόσο. Βλέπουμε εδώ πολλών ειδών κύλες. Βλέπουμε λοιπόν την ομφαλοκύλη, τη μεταχειρητική, τη βουβονοκύλη. Ακριβώς. Πείτε μας λοιπόν, γιατί τόσες πολλές και από τι, για ποιο λόγο. Λοιπόν, όπως είπατε και πριν, η κύλη έχει συζητηθεί σε πάρα πολλές εκπομπές. Παρ' όλα αυτά όμως έχει πάντα ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Η κύλη είναι ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο κοιλιακό τείχομα, να, να το πούμε έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι από μια περιοχή υψηλής πίεσης που είναι η περιτοναϊκή κοιλότητα. Ναι. Τα σπλάχνα προσπαθούν να βρουν μια περιοχή με πιο χαμηλή πίεση. Έτσι λοιπόν όταν υπάρχει μια τρύπα στο κοιλιακό τείχομα, προσπαθούν να βγουν από την περιοχή της υψηλής πίεσης στην περιοχή της χαμηλότερης. Έτσι λοιπόν αυτό εκδηλώνεται με ένα εξογκωματάκι όπως βλέπετε στην Μάλιστα. προηγούμενη εικόνα. Και το εξογκωματάκι αυτό είναι αυτό που θα μας το ρυβήσει στην αρχή και θα μας τρομάξει ίσως. Θα μας τρομάξει επειδή... Εδώ, δεν προκαλεί πάντα πόνο. Όχι. Και αυτό είναι ένα ύπουλο, ας πούμε, δεν θέμα. Προκαλεί πόνο πάντα. Μπορεί την πρώτη φορά που θα το δούμε να είναι απλά ένα εξόγκωμα. Ή να αισθανθούμε ένα κάψιμο, συνήθως έτσι το περιγράφουν οι ασθενείς, ένα κάψιμο και μετά να δουν αυτό το εξόγκωμα. Βέβαια, οι περισσότεροι δεν έρχονται μόλις δουν αυτό το εξόγκωμα, θα έρθουν μόλις αρχίσουν να πονάνε. Αλήθεια. Ίσως εκεί να είναι λίγο πιο αργά. Τι λέτε, άρα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που αν και ψηλαφίσουν εξόγκωμα δεν θα έρθουν και θα το αφήσουν να γίνει. Όχι, δεν ακόμη. Γιατί είναι να μου δυστυχώς ναι. το θέμα του πόνου είναι που κινητοποιεί τον ασθενή. Δηλαδή όσο δεν πονάει του λέει ας το αφήσω εκεί πέρα, δεν πειράζει. Το οποίο όμως είναι μια λάθος αντίληψη. Κυρία Ανέτα, έχει απόλυτο δίκιο και ο πόνος είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στο γιατρό ή σε άλλες περιπτώσεις μόλις δουν αίμα. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αυτά που οδηγούν απευθεία τον ασθενή στο γιατρό. Αίμα από πού δηλαδή. Όχι για την περίπτωση της κύλης, γενικότερα, για κάποια άλλη γενικότερα, ναι. Εδώ βλέπουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση όπου πραγματικά συμβαίνει αυτό που μας περιγράψετε. Βρίσκει διέξοδο το έντερο και κρεμάει έξω από το περιτόνεο. Σωστά το λέω. Ακριβώς, σωστά. Αυτό που δείχνει αυτή η εικόνα είναι αυτό που φοβόμαστε και δεν θέλουμε ποτέ να μας συμβεί. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν κάποιος πάσχει από κύλη στη διάρκεια της ημέρας με την εργασία του, με την ορθοστασία, όταν είναι μονίμως έξω κάποιος πλάχνο, που συνήθως είναι το λεπτό έντερο, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα είδημα. Επειδή η τρυπούλα αυτή, ο αυχένας της κύλης, καμιά φορά δεν είναι τόσο ελαστικός, έτσι ώστε το είδημα αυτό να μπορεί να επιτρέπει στη δίωδο του αίματος, μπορεί να στραγγαλιστεί. Είναι αυτό που λέμε περίσφυξη. Αυτό που βλέπουμε. Αυτό δηλαδή. Ακριβώς που βλέπουμε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι λόγω του είδηματος δεν μπορεί να μπει πάλι μέσα στην κοιλιά το περιεχόμενο, το λεπτό έντερο, ας πούμε, Μάλιστα. για παράδειγμα. Σταματάει η παροχή αίματος και επειδή το λεπτό έντερο είναι ένα πάρα πολύ ευγενές όργανο, μπορεί να μείνει χωρίς. Χωρίς αιμάτωση. Χωρίς αιμάτωση μέχρι 5 με 6 ώρες. Μετά έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή μπορεί να τρυπήσει και να έχουμε κοπρανώδη περιτονίτιδα, οξία, κοιλία. Και εκεί δεν πάμε να φτιάξουμε πλέον την κύλη, εκεί πάμε να σώσουμε τη ζωή του ασθενούς. Εκεί νομίζω, εκεί κινδυνεύει άμεσα η ζωή. Πείτε μου κάτι, ενώ βλέπουμε ένα νομίζω αντρικό σώμα και θα μου εξηγήσετε γιατί. Αν η κύλη αγαπάει περισσότερο τους άντρες από ότι τις γυναίκες, γιατί το υποτιμά πολύ ο κόσμος το θέμα της... Για πείτε μου συνεργάτης, που θέλετε να πάω εδώ την καρέκλα μου, είμαστε καλά. Ωραία, γιατί ταυτόχρονα η εκπομπή μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε διαμόρφωση καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας. Γιατί το υποτιμάνε το θέμα της κύλης. Λοιπόν. Διότι, και θα σας πω γιατί, έχω ακούσει πολλές φορές και σε αγροτικές περιοχές να λένε βάλε μία ζώνη, βάζει ζώνη αυτός, γιατί έχει κύλη. Και μένουμε τη ζώνη κάτι χρόνια. Ή τη βάζουν με το χέρι μέσα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, είναι πολύ μεγάλο. Βλέπετε εδώ, σε αυτή την διαφάνεια, σε αυτή τη φωτογραφία, ότι υπάρχουν διάφορα σημεία του κοιλιακού τυχώματος που μπορεί να εμφανιστεί μια κύλη και ανάλογα με το σημείο που εμφανίζεται παίρνει και το αντίστοιχο όνομα. Είτε είναι στον ομφαλό, η ομφαλοκύλη, στη βουβονική χώρα βουβονοκύλη κτλ. Τώρα, ανάλογα με κάποιες κύλες όπως είναι η ομφαλοκύλη μπορεί να είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Για αυτό που είπατε πριν, το αντρικό σώμα Μάλιστα. και το γυναικείο. Η βουβονοκύλη είναι πιο συχνή στους άντρες. Η μυροκύλη πάλι είναι πολύ πιο συχνή στις γυναίκες. Γιατί όμως, υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η ομφαλοκύλη κυρίως είναι λόγω της εγκυμοσύνης. Δηλαδή, επειδή ο ομφαλός είναι ένας δακτύλιος ο οποίος είναι από μόνο του ένα αδύναμο σημείο, λόγω του ότι μεγαλώνει πολύ η κοιλιά, σε κάποια στιγμή γίνεται μια
τρυπούλα. Και σιγά σιγά μετά αυτό το χάσμα μεγαλώνει. Η μυροκύλη και αυτή λόγω της πίεσης από τις εγκυμοσύνες δημιουργεί πάλι περισσότερο πιο συχνά στις γυναίκες. Κύριε Θωμά, σε αυτό το σημείο θέλω να προετοιμάσουμε τους τηλεθεατές για αυτό το οποίο θα δείτε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Έχει, όπως σας είπα και στην αρχή, εξελιχθεί πάρα πολύ τεχνολογία. Άρα λοιπόν εδώ θα δείτε πως το νοσοκομείο Μετροπόλιταν ρομποτικά ο κύριος Θωμάς και οι συνεργάτες του μπορούν να επαναφέρουν ένα πρόβλημα το οποίο απειλεί, και νομίζω το καταλάβατε, την ζωή του ανθρώπου εξαιτίας των δευτερογενών προβλημάτων που θα δημιουργήσει, χωρίς τα παλιά μεγάλα χειρουργία, χωρίς να πρέπει να μείνετε κλινήρης μέσα στο νοσοκομείο για πολλές ημέρες και χωρίς να έχετε πρόβλημα στην αποκατάσταση. Κινητοποιείται δηλαδή ο άνθρωπος αμέσως πολύ σύντομα μετά το χειρουργείο. Τι βλέπουμε, γιατρέ μας, πείτε μας. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μερικές εικόνες από το ρομποτικό σύστημα Da Vinci που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Και έτσι όπως κάθε χειρουργός που σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να χρησιμοποιούμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για καλό των ασθενών μας. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την αποκατάσταση του κοιλιακού τυχώματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρομπότ, τον Da Vinci. Είναι αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε. Αλλά θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα τους χειρουργήσει το ρομπότ. Φυσικά θα τους χειρουργήσει ο χειρουργός, ο οποίος χειρίζεται το ρομπότ. Και το ρομπότ προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα σε όφελος και του χειρουργού και του ασθενούς. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντική να πούμε εδώ η εξειδίκευση του χειρουργού πάνω στο ρομπότ. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και δεν είναι και πολλοί οι χειρουργοί στην Ελλάδα που είναι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό το ρομποτικό σύστημα. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό και πρέπει να πάρει κάποια πιστοποίηση για να μπορέσει να χειρουργήσει κάποιος γιατρός με το ρομποτικό σύστημα αυτό. Πέρα από όλα αυτά, στο να εφαρμόσεις τώρα κάποιες καινούργιες τεχνικές για τις κύλες, δεν είναι μόνο το να ξέρεις να χειρίζεσαι το ρομπότ, είναι και κάποιες καινούργιες τεχνικές που κάνουμε εμείς, ας πούμε, στο Μετροπόλιταν. Έπρεπε να εκπαιδευτούμε από κάποιους συναδέλφους στο εξωτερικό που έχουν ξεκινήσει αυτές τις καινούργιες τεχνικές, έτσι ώστε να τις φέρουμε και εμείς και να τις κάνουμε με το σύστημα Da Vinci, με το οποίο ούτως ή άλλως ήμασταν εκπαιδευμένοι. Άρα είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή και θα πρέπει να ξέρουμε και το ρομπότ και τις καινούργιες τεχνικές. Εδώ βλέπουμε πώς γίνεται το ράψιμο, έτσι, της περιοχής, όπου βλέπουμε το ρομπότ να ράβει, αλλά τις εντολές τις δίνουν τα χέρια του χειρουργού. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι το ρομπότ ακολουθεί όλες τις κινήσεις με ακρίβεια χιλιοστού του χεριού του γιατρού. Η διαφορά με τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι ότι οι κινήσεις είναι μέσα έξω στη λαβίδα, ας πούμε, άνοιγμα κλείσιμο της λαβίδας και μια περιστροφή. Το ρομπότ εδώ ακολουθεί όλες τις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένα χέρι. Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα, και βέβαια διαθέτει και ένα φίλτρο για το μυϊκό τρόμο του χεριού. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αγχωθεί να τρέμει λίγο. Αυτό το τρέμουλο δεν μεταφέρεται στους βραχίονες μέσα στην κοιλιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε παρέχει μεγάλη ασφάλεια. Συν το γεγονός ότι όταν βλέπουμε να χειρουργήσουμε μέσα από αυτή την κονσόλα, είναι σαν να είμαστε μέσα στην κοιλιά. Η εικόνα είναι τρισδιάστατη και είναι σαν να έχουμε τα χέρια μας και να δουλεύουμε ακριβώς μπροστά μας. Έχετε δηλαδή μια ξεκάθαρη, απλήρη εικόνα του εσωτερικού της κοιλιακής χώρας. Χειρουργούμε υψηλότατη ακρίβεια. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι. Πώς επιλέγει κάποιος και γιατί αυτή τη μέθοδο που βλέπουμε ότι είναι εξαιρετικά πρωτοποριακή και όχι την πιο παραδοσιακή μέθοδο, ας πούμε, τη λαπαροσκοπική. Γιατί να το κάνει? Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η ρομποτική χειρουργική είναι ότι μπορούμε να έχουμε ένα πολύ καλό χειρισμό στις σειραφές και στο πλέγμα και στο ράψιμο μέσα στη κοιλιακή χώρα ή αυτή την καινούργια τεχνική που θα αναφέρουμε ανάμεσα στις μυϊκές ομάδες. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η σειραφή λαπαροσκοπικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε αυτές τις καινούργιες τεχνικές. Συν όλα τα υπόλοιπα που είναι η όραση, η τρισδιάστατη και ότι ακολουθεί όλες τις κινήσεις, έχει ελευθερία κινήσεων
όπως το χέρι ενός χειρουργού. Αυτό που φοβάται πολύ όποιος είναι να χειρουργηθεί είναι ο πόνος, ο μεταχειρητικός πόνος, καθώς και η καθήλωση στο κρεβάτι. Πολύ σωστό. Τώρα όμως με τις τεχνικές αυτές νομίζω ότι όλα αυτά έχουν εξαλειφθεί, δηλαδή ότι και πόνος δεν υπάρχει, είναι ελάχιστος πλέον μετά την επέμβαση, αλλά και κινητοποιείται και πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν, ασθενής. Έτσι είναι, ο πόνος. Δεν γίνεται να μην υπάρχει πόνος, δηλαδή κάτι κάνουμε στο σώμα μας. Έτσι, καλά, δεν είναι όπως βγάζουμε. Αλλά καμία σχέση με αυτό που γινόταν παλαιότερα. Γιατί πλέον, κάποιος φοβάται ότι θα ξαξυπνήσει και θα έχει πόνο. Στα περισσότερα περιστατικά, αυτά που χειρουργώ με το ρομπότ, είτε με τις καινούργιες είτε με τις παλιότερες τεχνικές, το παυσίπονο είναι μια παρακεταμόλη. Τίποτα παραπάνω. Κάτι απλό δηλαδή. Κάτι απλό. Η κινητοποίηση είναι άμεσα, μέσα σε 1-2 ώρες. Όταν ξεζαλιστεί από τη γενική αναισθησία και συνήθως φεύγουν αμέσως μετά από μερικές ώρες από το νοσοκομείο. Αλήθεια τώρα, μετά από μερικές ώρες φεύγουν. Είναι όταν είναι κάτι μικρό σχετικά, όπως είναι μια βουβονοκύλη ή μια ομφαλοκύλη, μπορεί να φύγει μέσα σε μερικές ώρες. Συνήθως όμως σε κάτι μεγαλύτερο μπορεί να τις κρατήσουν 24 ώρες, μια νοσηλεία, ένα βράδυ. Πολύ σύντομα. Εδώ πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε για αυτούς που το αναβάλουν συνέχεια. Ότι όσο περισσότερο αργούν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επέμβαση, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι, αυτό ισχύει. Εάν πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη κοιλιοκύλη, ας πούμε, που θα πρέπει να γίνει μεγάλη κινητοποίηση, θα μείνει τουλάχιστον 24 ώρες μέσα στο νοσοκομείο. Και μια άλλη απορία που έχω μια ερώτηση από τη μητέρα μου για εσάς. Υπάρχουν ανεχείρητες κύλες, κύλες που δεν μπορούν να χειρουργηθούν? Δεν νομίζω να υπάρχουν ανεγχείρητες κύλες. Ίσως κάποια συνοδά προβλήματα να μην επιτρέπουν να πάρει κάποιος γενική αναισθησία. Ίσως να χρειαστεί να γίνει με κάποιο άλλο είδους αναισθησία. Πάντως για να γίνει χρήση του ρομπότ θέλει μόνο γενική αναισθησία. Δεν γίνεται με τοπικές, δεν γίνεται με επισκληρίδιο, δεν γίνεται με άλλους τρόπους. Θέλει μόνο γενική. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι, γιατρέ. Το βλέπω όλο αυτό, το παρακολουθώ. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Θα ήθελα να πείτε στον κόσμο γιατί να μην το κάνει. Δηλαδή, τι μπορεί να φοβηθεί κάποιος και να μείνει με μια ζώνη και να ταλαιπωρείται, να χαλάει την ποιότητα της ζωής του, να πονάει, να βγαίνει κύλη, να τη σπρώχνουν να μπει μέσα. Τα θυμάμαι που τα συζητούσαν. Και να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, να σημειώσουμε, ναι, εδώ. Γιατί δεν είναι να μόνο το αυτό, κάνει. Μπορεί και δεν να πεθάνει υπάρχει από αυτό. Κανένας λόγος να μην χειρουργήσει κάποιος την κύλη του ή να περιμένει πρώτα να κάνει επιπλοκή και μετά να ψάξει να βρει γιατρό. Πρέπει να χειρουργηθεί από την πρώτη στιγμή. Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Το να χρησιμοποιήσουμε, πλέον έχει καταργηθεί η ζώνη, ο κυλιεπίδεσμος. Γιατί από μόνος του μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, συμφύσεις, να μας κάνει κάποια τρύπα ακόμη και στο έντερο που μπορεί να έχει βγει έξω και λόγω της μόνιμης πίεσης να του δημιουργήσει και από μόνο του ένα πρόβλημα. Άρα ο κυλιεπίδεσμος έχει καταργηθεί. Ούτε θα περιμένει να κάνει γυμναστική ή να κάνει κάποια άλλη θεραπεία και να κλείσει η τρύπα από μόνη της. Άρα δεν περνάει η κύλη. Αυτή η πληροφορία ότι περίμενε, ξεκουράσου και θα σου περάσει. Όχι, από τη στιγμή που έχει γίνει η τρύπα, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να μεγαλώσει περισσότερο και να χρειαστούν περισσότεροι χειρουργικοί χειρισμοί για να γίνει η αποκατάσταση. Τώρα που είναι καλοκαίρι, κάτι που θα αναρωτηθούν πολλοί είναι ότι κάνω την επέμβαση. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάω διακοπές και στη θάλασσα? Μετά από μία εβδομάδα κάνει τα μπάνια του κανονικά, χαρά, χωρίς, πρόβλημα. Χωρίς πρόβλημα, αρκεί να προσέχει τα βάρη. Όπως όλα τα χειρουργεία της κύλης, θέλουμε τουλάχιστον ένα μήνα προσοχή με τα βάρη. Τις διακοπές που τις κάνει μετά από μία εβδομάδα, χωρίς όμως να σηκώνει βάρη. Ισχύει ότι όποιος σηκώνει βάρη πολύ συχνά μπορεί να κάνει κύλη? Γιατί εγώ θυμάμαι, μας το λέγανε παιδιά, μη σηκώνεις αυτό το βάρος, θα πάθεις κύλη. Είναι μία από τις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν κύλη, είναι το να σηκώνουμε βάρη. Και αυτό γιατί αυξάνει, όπως είπαμε στην αρχή, την πίεση στην περιτονιακή κοιλότητα και μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Όπως ας πούμε και η δυσκυλιότητα. Ο μηχανισμός είναι ο ίδιος. Αυξάνεται η πίεση στην περιτονιακή κοιλότητα, ο βήχας το ίδιο πράγμα προκαλεί. Και μετά είναι κάποιες παθήσεις του κολαγόνου που μπορούν να μας δημιουργήσουν κύλες και υπάρχει και κληρονομικότητα βέβαια. Α, μάλιστα. Υπάρχει και κληρονομικότητα. Υπάρχει. Κύριε Θωμά, επειδή βλέπουμε όλα αυτά τα πλάνα και είναι σαν να έχουμε μπει μέσα στην NASA και να παρακολουθούμε τι γίνεται μέσα σε ένα διαστημικό σταθμό. Πείτε μου κάτι, γιατί είμαι περίεργη. Παλιά, τις σκύλες τι τις κάνανε?
Δηλαδή, πότε άρχισε να εγχειρίζονται οι κύλες στους ανθρώπους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ παλιό πρόβλημα. Γι' αυτό σας το συνήθως ρωτάω. Στο... Πόσο ζώντουσαν οι άνθρωποι? Δημιουργούνταν οι οσχεοκύλες. Υπάρχουν φωτογραφίες όπου όταν δεν αντιμετώπιζαν τις βουβονοκύλες, έφυγαν όλα τα σπλάχνα και πήγαιναν στο όσχιο. Και ίσως έχετε δει φωτογραφίες που το όσχιο είναι τεράστιο μέχρι τα γόνατα, ας πούμε, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ήταν τα σπλάχνα. Τι λέτε, άνθρωποι που ήταν παραμορφωμένοι και κρεμόταν η κοιλιά τους, ήταν κύλι όλο αυτό? Και υπήρχε βέβαια και μεγάλη θνητότητα λόγω της περίσφυξης στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, πείτε μου κάτι, εδώ, ναι, όπως μου λένε και οι συνεργάτες στο Control, είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε στην εικόνα. Αυτή είναι η περίσφυξη και δεν υπάρχει κανένας λόγος να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε. Δεν θέλουμε. Γιατί δεν θα πάμε να φτιάξουμε την κύλη, θα πάμε να σώσουμε τη ζωή. Και μετά θέλει και ανοιχτό χειρουργείο, πολύ μεγάλη αργή ανάρρωση, πόνους τότε έχουμε σίγουρα πολύ περισσότερους, είναι πολλά. Άρα λοιπόν σήμερα ξεκινώντας την εκπομπή με τον κύριο Θωμά, ο οποίος είναι χειρουργός, είναι στη χειρουργική του Metropolitan Hospital, όπου εφαρμόζεται ένα νοσοκομείο που εφαρμόζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των κυλών μέσω του ρομπότ, μέσω του συστήματος Da Vinci, είδαμε πως ένα πολύ απλό πρόβλημα μπορεί να σας χαλάσει την ποιότητα ζωής και να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή σας και πόσο πολύ εύκολα αντιμετωπίζεται με το σύστημα Da Vinci. Τα ταμεία το δικαιολογούν τη ρομποτική? Ο ΕΟΠΗ που τυχαίνει να υπάρχει σύμβαση στο νοσοκομείο μας δίνει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό που δεν καλύπτει σχεδόν τίποτα από τα υλικά αυτά, ενώ στις ιδιωτικές ασφάλειες που θα περιμέναμε να είναι πιο πρωτοπόρες και να καλύψουν, δεν την καλύπτουν, καλύπτουν μόνο την αντίστοιχη λαπαροσκοπική. Εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και περιμένουμε σιγά σιγά να υπάρξει ανταπόκριση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Προσέξτε τώρα πόσο ακατανόητο, γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις συγκρούσεις με το παράλογο. Πώς αποκλείεται από μία παροχή υπηρεσίας υγείας ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, πώς σας κόβουν τα χέρια να διαδώσετε εσείς αυτό το οποίο διδαχτήκατε και μετεκπαιδευτήκατε με πάρα πολύ μεγάλο κόστος για την προσωπική σας ζωή, γιατί αυτό όλο για να το φτάσει ένας γιατρός δεν είναι μια απλή ιστορία που κρατάει 2 χρόνια, ούτε 3 χρόνια. Και πώς ένας κόσμος, ένα πλήθος κόσμου δεν έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Και το λέω τώρα γιατί να μην δικαιολογείται από τον ΕΟΠΗ? Γιατί να μην έχει πρόσβαση ο καινούριο. Είναι στην Ελλάδα, είναι από το 2006. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή θα έπρεπε ήδη να έχουν ανταποκριθεί και να έχει υπάρξει μια λύση για αυτό το θέμα. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι για μία ακόμη φορά ελπίζουμε, αλλά με τις ελπίδες δεν λύνονται τα προβλήματα, αλλά τι να κάνουμε που και ο τηλεοπτικός χρόνος τελείωσε για το κομμάτι αυτό το οποίο ανοίξαμε, κύριε Θωμά, μαζί σας για την αντιμετώπιση των κυλών. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούμε το 2020 να δώσουμε καλή παροχή υγείας στους ανθρώπους που πάσχουν.